Η Ολυμπιακή αθλήτρια τριάθλου από το Βέλγιο, Ζόλιεν Βερμέιλεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, μίλησε για το πώς είναι να κολυμπάς στο Σικουάνα, τονίζοντας ότι ένιωσα και είδα πράγματα που δεν θέλω να σκέφτομαι. Μιλώντας στο FTM μετά τον αγώνα, είπε: «Ήπια πολύ νερό, οπότε θα ξέρουμε αύριο αν είμαι άρρωστη ή όχι». Να σημειωθεί ότι οι προπονήσεις και οι αγώνες για την κολύμβηση είχαν αναβληθεί λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης των νερών. Ωστόσο, οι αγώνες του τριάθλου τελικά ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα μετά από καθυστερήσεις για τη διενέργεια ελέγχων για την καταλληλότητα της χρήσης του νερού. Η Βελγίδα κολυμβήτρια συνέχισε εξηγώντας τα μέτρα που πήρε για να προσπαθήσει να αποφύγει να αρρωστήσει μετά τον αγώνα από τα δυνητικά επικίνδυνα επίπεδα E. coli που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως στο νερό. Τελικά, τερμάτισε 24η.